Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, το θρίλερ με τον ομογενή υποψήφιο δήμαρχο Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη. Συνελήφθηκε, κρατείται από τις αλβανικές αρχές μαζί με δύο συνεργάτες του. Και από αυτό το διπλωματικό θρίλερ θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας που είναι σε εξέλιξη μετά και τη σύλληψη του ομογενή υποψηφίου δήμαρχου Χιμάρας. Οι αλβανικές αρχές τον κατηγορούν πως εξαγορίζει ψήφους εν ώψη των εκλογών της Κυριακής στην Αλβανία. Ενώ οι ελληνικές αρχές απάντησαν στην αδιανόητη αυτή πρόκληση με διάβημα. Ενώ η σύλληψη, όπως θα δείτε, έχει καταγραφεί στις κάμερες. Στη Χιμάρα, μέλη της ομογένειας μιλούν για μια σκόπιμη ενέργεια με στόχο την τρομοκράτηση των μελών της ελληνικής μειονότητας, ώστε να μην προσέλθουν στις εκλογές. Θα δούμε το ρεπορτάζ. Έχουμε παρέμβαση και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και θα επανέλθουμε με όλα τα νεότερα. Είναι η στιγμή που αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα πλησιάζουν τον Φρέντι Μπελέρη. Του περνούν χειροπέδες και το σέρνουν προς το περιπολικό. Στη συνέχεια συλλαμβάνουν δύο συνεργάτες του. Το βράδυ, στην ουσία, που έκλεινε το εστιατόριο και συνομιλούσε με δύο συνεργάτες, εμφανίστηκε αστυνομικοί με πολιτικά αλλά και με στολές αστυνομικού και τον συνέλαβαν αρχικά στο τμήμα αστυνομίας Χιμάρα. Στη συνέχεια τον μετέφεραν στην Αυλώνα μαζί με έναν συνεργάτη του. Τα πλαίσια της προσέγγισης. Ο ομογενής συλληφθής διεκδικεί για τρίτη φορά το Δήμο της Χιμάρας, υποστηριζόμενος από τον συνασπισμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αντίπαλός στις εκλογές είναι ο νυν δήμαρχος Γκόρος, που στηρίζεται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μπελέρης συνελήφθη με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων. Είναι αστείο να λένε ότι ο Φρέντις ο Μπελέρης πήγε να εξαγοράσει ψηφοφόρους. Είναι αυτό που λέμε, φωνάζει ο κλέφτης, πιάστε τον κλέφτη. Τα τελευταία 8 χρόνια ο Έντι Ράμα χρησιμοποιεί απίστευτο ποσό χρημάτων για εξαγορά ψήφου. Σύμφωνα με τους χυμαριώτες, ο Μπελέρης προσήχθη βία χωρίς κατηγορία, με έναν και μοναδικό σκοπό. Να τρομάξουν οι ψηφοφόροι του ώστε να μην κατέλθουν στις κάλπες και να αφήσουν ελεύθερη τη δημαρχία στον εκλεκτό του Έντι Ράμα. Ωσνιάκτ υπά πρετσεντέντ. Υπά σπιεγούεσαμ γκατσδό κανδοστρίμ δεοπτικ δημοκρατικ. Është një fenomen i cili ka lidhje vetëm me regjimet totalitare. Αυτή την Κυριακή ο λαός της Χιμάρας έχει αποφασίσει να εκλέξει δήμαρχο με την ψήφο του. Τα μηνύματα από τα χωριά, η συσπήρωση των κατοίκων στη Χιμάρα και η μαζική συμμετοχή από την Ελλάδα εξασφαλίζουν τη νίκη του Μπελέρη στην κάλπη. Ξέροντας τις καθεστωτικές πρακτικές που ακολουθεί ο Αλβανός Πρωθυπουργός τόσα χρόνια, δεν είχαμε καμία ελπίδα ότι θα ήταν μια κανονική αναμέτρηση. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει χρησιμοποιήσει κάθε παράνομη μέθοδο, εξευτελίζοντας την έννοια του Πρωθυπουργού για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Δεν θα του επιτρέψουμε να το πετύχει. Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση. Η πρέσβηση της Ελλάδας στα Τύρανα, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου, πραγματοποίησε διάβημα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας. Συνδέσεις, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Νικολαίδη για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Είναι σε εξέλιξη ένα πρωτοφανές διπλωματικό θρίλερ, Χρήστο. Πριν από λίγο είχαμε και προκλητικές δηλώσεις από τον Έντι Ράμα, ο οποίος έκανε λόγο για ένα δείγμα αποφασιστικότητας της δικαιοσύνης και για εφαρμογή του νόμου. Αμέσως μετά τη σύλληψη, λοιπόν, ο ίδιος ο Έντι Ράμα, και ενώ κάποιοι περίμεναν ότι δεν πρόκειται να ρίξει λάδι στη φωτιά, ο ίδιος με ένα tweet το οποίο έκανε πριν από λίγα λεπτά. Ουσιαστικά μίλησε για μια ανεξάρτητη αλβανική δικαιοσύνη, η οποία έχει στα χέρια της κάποια πολύ συγκλονιστικά στοιχεία, τα οποία μας συνέστησε να κάνουμε υπομονή ώστε να τα δούμε στη συνέχεια. Ενώ στο ίδιο tweet μιλά για μια απεμπλοκή του θέματος από τα πολιτικά ζητήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος και η αντιπαλότητα που έχει αναπτύξει με τον κύριο Μπελέρη δεν έχει απολύτως καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι οι δυο τους έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη κόντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες ώρες πριν τη σύλληψη, ο Αλβανός Πρωθυπουργός βρισκόταν σε ένα κανάλι της Χιμάρας και εκεί καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Μπελέρη με πολύ χυδαίες εκφράσεις, λέγοντας κάποια στιγμή χαρακτηριστικά και καταλήγοντας με αυτό ότι τώρα θα τα πούμε οι δυο μας. Κάπως έτσι δηλαδή μεταφράζεται η έκφραση απειλητική την οποία χρησιμοποίησε ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Και λίγο ακολούθησε η σύλληψη του κυρίου Μπελέρη, ο οποίος πού κρατείται τώρα, Χρήστο? Στην αρχή οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Χιμάρας, αλλά αμέσως μετά από ειδικό κλιμάκιο της Εισαγγελίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ένα ειδικό δηλαδή αστυνομικό σώμα, μετήχθη στην Αυλώνα. Εκεί βρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα, μαζί με δύο ακόμα συνεργάτες του, ενώ έξω από το κτίριο της αστυνομίας βρίσκονται στελέχη της Ελληνικής Ομογενειακής Οργάνωσης Ομόνιας και διαμαρτύρονται.
Πρέπει να σας πω ότι ο ένας από τους συνεργάτες του κυρίου Μπελέρη έχει επιβαρημένη υγεία και γίνεται μια πολύ θερμή έκκληση από την πλευρά της οικογένειάς του να απελευθερωθεί, ώστε να πάει στο νοσοκομείο, γιατί η κατάστασή του πραγματικά είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Κλείνω λέγοντας ότι στο αδίκημα. Στο σημείο εκεί όπου κρατείται ο κύριος Μπελέρης, μεταβαίνει και η πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία, η κυρία Κωνσταντίνα Καμίτση, σωστά? Η κυρία Καμίτση, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Δένδια, νωρίς το πρωί επισκέφθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να υποβάλει ένα διάβημα διαμαρτυρίας και αμέσως μετά, μόλις διαπιστώθηκε ότι τελικά οι αλβανικές αρχές σκοπεύουν να κρατήσουν στις φυλακές τον κύριο Μπελέρη, η πρέσβης άρχισε να ταξιδεύει και σε λίγη ώρα αναμένεται στην Αυλώνα, σύμφωνα με πληροφορίες. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το αδίκημα της εξαγοράς ψήφου, δηλαδή η κατηγορία για την εξαγορά ψήφου, είναι ένα ιδιαίτερο αδίκημα σύμφωνα με τον νόμο της Αλβανίας. Αποτελεί ειδικό εκλογικό και ποινικό αδίκημα και προβλέπεται στον εκλογικό νόμο. Αρμόδιος για να το κρίνει είναι σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. Εμείς παρακολουθήσαμε, αν μπορούμε να ξαναδούμε τα πλάνα, τον κύριο Μπελέρη κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δίπλα λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη, ενώ προηγουμένως παρακολουθούσαμε και τις εικόνες από τη σύλληψη του κυρίου Μπελέρη, με τους ομογενείς να κάνουν λόγο για μια σύλληψη με στοιχεία παρακράτους μπροστά στις κάμερες και των δύο συνεργατών του. Ναι, Χρήστο. Όπως μας περιέγραψαν μέλη της οικογένειάς του, ήταν περίπου μια μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο κύριος Μπελέρης είχε τελειώσει την εργασία του στην οικογενειακή επιχείρηση, διατηρεί στην παραλία της Χιμάρας ένα καφέ εστιατόριο, και εκείνη την ώρα, όπως βλέπουμε στο βίντεο, βρίσκεται με δύο υπαλλήλους του και τους πληρώνει, τους δίνει δηλαδή το μεροκάματο. Εκείνη την ώρα λοιπόν εμφανίζονται οι αστυνομικοί, κάποιοι με πολιτικά, κάποιοι με στολές, και ουσιαστικά πάρα πολύ έτσι, με έναν τρόπο χαρακτηριστικό, σέρνουν τον κύριο Μπελέρη προς το αυτοκίνητό τους. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Μπελέρης δεν είναι κανένα τυχαίο πρόσωπο της ελληνικής μειονότητας. Ναι. Είναι σημαντικό και δυναμικό στέλεχος. Είναι πρόεδρος του παραρτήματος Χιμάρας της Ομόνιας, ενώ διεκδικεί με πάρα πολύ μεγάλες αξιώσεις στο Δήμο Χιμάρας. Ναι. Στο Δήμο Χιμάρας υπάρχει ένα ζήτημα ανοιχτό και καυτό για τον Έντι Ράμα. Θυμίζω την ιστορία με τα παραθαλάσσια οικόπεδα, τα οποία θέλει να αξιοποιήσει εντός πολλών εισαγωγικών η αλβανική κυβέρνηση, βρίσκοντας αντίθεση σε αυτό το καταστροφικό σχέδιο από κάποιους παράγοντες της ελληνικής μειονότητας, ανάμεσα στους οποίους βέβαια είναι και ο κύριος Μπελέρης. Είναι ένα σοβαρό περιστατικό, ένα διπλωματικό θρίλερ, το οποίο παρακολουθούμε προσεκτικά. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Νικολαίδη.